Η κινητοποίηση των σωματείων ιδιοκτητών τουριστικών τηλεφορείων της χώρας έφερε αποτέλεσμα, καθώς η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε ότι θα προχωρήσει σε μείωση των τελών κυκλοφορίας που θα κληθούν να πληρώσουν για το 2021. Η κυβέρνηση ουσιαστικά αποφάσισε να στηρίξει τον κλάδο που έχει πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημία του κορονοϊού, καθώς ουσιαστικά είναι σε απραξία τους τελευταίους μήνες, χωρίς να διενεργούν κανένα ή ελάχιστα δρομολόγια και χωρίς ιδιαίτερη οικονομική στήριξη. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε από το Υπουργείο, όπως αναφέρει και ο κ. Μανώλης, πρόεδρος του Σωματείου για την Ήπειρο, να γίνουν μειώσεις που έχουν ως εξής. Στην πρώτη κατηγορία τουριστικών λεωφορείων σε 40 θέσεων, τα τέλη κυκλοφορίας μειώνονται από 430 ευρώ σε 215, ενώ στη δεύτερη κατηγορία τουριστικών λεωφορείων 41 θέσεων και άνω, τα τέλη κυκλοφορίας μειώνονται από 595 ευρώ σε 300 ευρώ. Ναι, πράγματι ήταν δύσκολη. Στην τελευταία τηλεδιάσκεψη που κάνουμε χθες το μεσημέρι, ήταν και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Βεζιρόπουλος. Μας δικαίωσε, μας είπε το 50% μας δίνει για τα τέλη κυκλοφορίας. Επίσης μας είπε και το 65% που είναι των θέσεων θα τα πάρουμε σύντομα και αφορολογικά. Χωρίς κάποιοι συνάδελφοι που δεν έχουν δεδομένες ασφαλιστικές φορές, πάνω κατευθείαν, δηλαδή δεν θα γίνει παρακράτηση. Μας έδωσε τελικά, μας έδωσε κάτι περισσότερο. Τώρα από εκεί περιμένουμε τώρα να δούμε. Εμείς ανακοινώσαμε ότι κάνουμε την ακύρωση της κινητοποίησης που ήταν να προγραμματίσουμε να γίνουν αύριο. Οπότε περιμένουμε μετά, το μέλλον γενέστερη θα γίνει αργότερα για τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε. Ποια είναι τα υπόλοιπα θέματά σας, γιατί μια δικαίωση την έχετε λάβει. Γενικότερα οι κλάδοι όλοι παίρνουν δύσκολα. Τι είναι άλλο, ποιο άλλο αίτημα έχετε θέσει για το οποίο περιμένετε κάτι? Ναι, πράγματι. Τώρα να δούμε γιατί έχουμε μια μεγάλη δύναμη από ό,τι φαίνεται. Είμαστε από όλη την Ελλάδα τα σωματεία, 21 σωματεία. Οπότε αν θελήσουμε κάτι πάλι να μπορούμε να το κερδίσουμε. Αυτό πιστεύουμε. Μάλιστα. Να ρωτήσω, λοιπόν, η προγραμματισμένη λοιπόν διαμαρτυρία που είχατε για αύριο, μετά την απόφαση της κυβέρνησης, φαντάζομαι δεν θα προχωρήσει. Όχι, δεν θα προχωρήσει. Κάναμε αναστολή της κινητοποίησης. Αναστολή και θα δούμε αργότερα τι θα γίνει.